να πάμε από τα Χανιά, να πάμε στο Ρέθυμνο. Είδατε, αυτή η εκπαιδευτική κοινότητα σήμερα δεν μας αφήνει πραγματικά και από το ένα θέμα πηγαίνουμε στο άλλο. Καθώς το δεύτερο ΕΠΑΛ στο Ρέθυμνο τίμησε τη μέρα μνήμης θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Μέσα από την προβολή βίντεο, βέβαια, θα μας τα πει αναλυτικά η κυρία Μαρία Καλέργη, εκπαιδευτικός στο δεύτερο ΕΠΑΛ Ρεθύμνου. Κυρία Καλέργη, πώς είστε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Λοιπόν, 4 λεπτά, έχουμε 4 με 5 λεπτά ο λόγος εσάς αναφορικά με τις δράσεις, με φόντο βέβαια τις πρωτοβουλίες για να τιμήσετε την ημέρα μνήμης των θυμάτων. Ναι, όπως τα λέτε είναι. Τιμήσαμε την Διεθνής ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος. Παρουσιάσαμε μία μικρή ταινία στους μαθητές, όπου δείχνει την ιστορία δύο Εβραίων της Θεσσαλονίκης και πώς κατάφεραν να επιβιώσουν και να μην μεταβούν στο Auschwitz, όπου τους βοήθησαν Έλληνες χριστιανοί. Και στη συνέχεια είχαμε ομιλία από την κυρία Ξένια Ελευθερίου, η οποία είναι επιστημονική υπεύθυνος του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης, όπου μας ανέφερε περιστατικά και ιστορίες Εβραίων. Τόνισε βέβαια και ιστορίες Εβραίων εδώ στην Κρήτη, όπου διασώστηκαν και δεν μετέβηκαν στο Auschwitz, γιατί τους βοήθησαν εδώ κριτικοί χριστιανοί, αλλά ήταν και κάποιοι άλλοι, όπου κατά τη γερμανική κατοχή, προκειμένου να μεταβούν στο Auschwitz, επιβιβάστηκαν στο πλοίο Ταναής, όπου ήταν Εβραίοι και άλλες ομάδες πληθυσμών και κριτικοί, και κατά τη μετάβασή τους το πλοίο βυθίστηκε και δεν κατάφεραν ούτε να μεταβούν στο Auschwitz και χάθηκαν. Μάλιστα. Ήταν πολύ ωραία δράση. Τα παιδιά πώς αντέδρασαν γενικά και αν γνώριζαν την ιστορία του Ολοκαυτώματος, αν είχαν κάποιες απορίες, αν θέλησαν να το ψάξουν στο πλαίσιο των πρωτοβουλίων και της δράσης σας. Μαθητές γνώριζαν φυσικά, αλλά μέσα από αυτή τη δράση ενημερώθηκαν περαιτέρω, ευαισθητοποιήθηκαν σχετικά με τις απάνθρωπες συνθήκες που βίωσαν 6 εκατομμύρια Εβραίοι και άλλες ομάδες πληθυσμών, όπου το ναζιστικό καθεστώς δεν θεωρούσε ότι άνοιγε στην άρια φυλή. Ευαισθητοποιήθηκαν λοιπόν και μέσα από αυτή τη δράση, εμείς εκπαιδευτικοί στο δεύτερο ΕΠΑΛ Ρεθύμνου, θέλαμε να μάθουν για το παρελθόν για να εξασφαλίζουμε το μέλλον. Τέτοιες δράσεις ανήκουν στο πλαίσιο των δράσεων που κάνουμε σαν υποψήφιο σχολείο πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τέτοιες δράσεις έχουν σαν στόχο να καλλιεργήσουμε κουλτούρες, να καλλιεργήσουμε τις αξίες στα παιδιά, στους μαθητές, στους μελλοντικούς πολίτες αυτής της χώρας, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ένα μέλλον με εδρεωμένα τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη, την ελευθερία, την αξιοπρέπεια. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Έχουμε ανάγκη όσο ποτέ αυτές τις πρωτοβουλίες εντός σχολικών συγκροτημάτων και συστάξεις της εκπαιδευτικής κοινότητας της Κρήτης. Με το καλό να τα ξαναπούμε και πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν.